Φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, συμπορευόμενοι και συμπορευόμενες, αν το είπα καλά. Υποχρεωτικά πρέπει να αναφερθούμε στα θέματα της υγείας, γιατί είναι ένα μείζον θέμα που ταλανίζει τον τόπο, με αυτό της ανεργίας κυρίως, και δεν είναι θέμα κάποιας δημοσκόπησης, είναι αυτό που βιώνουμε καθημερινά όλες οι λαϊκές οικογένειες. Βιώνουμε την τεράστια έλλειψη προσωπικού, όχι μόνο στα επαρχιακά νοσοκομεία, αλλά και στο λεκανοπαίδιο, σε όλες τις δομές υγείας. Στα νοσοκομεία πάνω από το 1 τρίτο των οργανικών θέσεων είναι κενές. Στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας η κατάσταση είναι πιο τραγική. Πρώην πολυιατρία του ΙΚΑ, τα τωρινά παιδί, τα κέντρα υγείας αστικού τύπου, που είναι περίπου 15 γύρω στο λεκανοπαίδιο, διάφορες δομές ψυχικής υγείας, πρόνοιας, δομές αποκατάστασης, από όσα αναφέρθηκαν τα πιο πολλά υπολειτουργούν σε βαθμό απαράδεκτο. Οι περιβόητες τόμοι, τοπικές μονάδες υγείας έτσι τις είπαν, που 238 από αυτές πανελλαδικά θα είχαν τελειώσει ως το τέλος του 17 και θα κάλυπταν το 1 τρίτο του πληθυσμού, στην πράξη είναι ανύπαρκτες. Και αν λειτουργήσουν και όποτε λειτουργήσουν, θα είναι πραγματικά τόμοι τροχονόμοι, το γνωστό gatekeeper που έχουν αναφέρει όλοι οι υγειονομικοί, δηλαδή άντε για μια απλή συνταγή, 5 λεπτά εξέταση στην καλύτερη περίπτωση και έξω από την πόρτα. Αυτό ετοιμάζουν για τα λαϊκά στρώματα, αυτό θα σημάνει τόμοι. Οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, το 20-25% είναι προσωπικό όλων των κλάδων, με ελαστικές σχέσεις εργασίας, το 1 τέταρτο σχεδόν, γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί, συμβασιούχοι καθαριότητας, εργολαβικοί, ΟΑΕΔ κλπ. Είναι με ελαστικές σχέσεις εργασίας, με μονοετή το πολύ διετή σύμβαση και μετά απόλυση. Έχουν σκοπό στο πλάνο τους το δόγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης νοσοκομείο επιχείρηση, υγεία 2016-2020. Το νοσοκομείο με ίδια έσοδα να καλύπτει προσωπικό, να καλύπτει μηχανήματα, να καλύπτει δαπάνες, και επειδή πληρώνονται όλοι αυτοί οι συμβασιούχοι από τα έσοδα του νοσοκομείου, γι' αυτό και θέλουν περισσότερα έσοδα στο νοσοκομείο από τα απογευματινά ιατρία κλπ. Νοσοκομείο, επιχείρηση και από εκεί και πέρα όποιος αντέξει. Προϋπολογισμός στα νοσοκομεία. Και για τα νοσοκομεία και για τα κέντρα υγείας και για τον ΕΟΠΗ, ο κατήφορος της υποχρηματοδότησης δεν σταματάει από το 2012 μέχρι σήμερα. Ο εξοπλισμός παλαιός ή παμπάλαιος. Ελάχιστες είναι εξαιρέσεις ανανέωσης μιας κρατικής, με κρατικές δαπάνες. Τα νοσοκομεία με προτροπή όλων των κυβερνήσεων καταφεύγουν σαν ζήτουλες στους χορηγούς εντός εισαγωγικών, στους εφοπλιστές και σε διάφορα άλλα κοινοφελή ιδρύματα να δώσουν κάτι της από τη φοροδιαφυγή και από τα πλεονεκτήματα που έχουν από την αστική πολιτική. Τι να πούμε για τις συνθήκες νοσηλείας, την αθλειότητα των ράτζων που κάνει το γύρο του κόσμου. Όλοι το ζούμε κάθε μέρα και πιο πολύ οι ίδιοι ασθενείς, αλλά και εμάς η ψυχή μας το ξέρει σαν υγειονομικοί που εργαζόμαστε εκεί μέσα. Τι να πούμε για τη δυσβάσταχτη επιβάρυνση στη φαρμακευτική δαπάνη. Πριν 10 χρόνια η μεσοσταθμική συμμετοχή του πληθυσμού στη φαρμακευτική δαπάνη ήταν 9%. Τώρα ξεπερνά το 30%. Ο κόσμος αναγκάζεται να αγοράζει φάρμακα γιατί άλλα έφυγαν από τη λίστα. Άλλα θα πρέπει να πληρώσει τον γιατρό που θα σου δώσει τη συνταγή και λέει ας πάω να τα αγοράσω. Έτσι μειώθηκε η περιβόητη από τα 5,5 δις στα 2 δις δημόσια φαρμακευτική δαπάνη. Απομαντωμένο πλεόνασμα ουσιαστικά. Η συμβολή των κομμουνιστών και όλων των συναγωνιστών μέσα από τη λαϊκή συσπήρωση, από τα σωματεία εργαζομένων και συνταξιούχων, τις λαϊκές επιτροπές, τους συλλόγους της νεολαίας, είχε σαν αποτέλεσμα όχι απλά την ανάδειξη των προβλημάτων, όπως περιγράφτηκαν αδρά προηγουμένως, αλλά ανάκασαν κυβερνήσεις και εργοδοσία να ανακαλέσουν απολύσεις στην υγεία, να πληρώσουν δεδουλευμένα, να διατηρηθεί έστω το μικρό ανθυγινό επίδομα, να έχουν δικαίωμα νοσηλείας οι ανασφάλιστοι.
αυτό το οποίο καυχάται η κυβέρνηση τώρα, ότι θα δώσει χρήματα για τη νοσηλεία και για τα φάρμακα των ανασφάλιστων, είναι μία απάτη. Και ο λόγος είναι ο εξής, ότι τα νοσοκομεία επιχορηγήθηκαν, υποτίθεται, για να καλύψουν τις δαπάνες τους από τον κρατικό προϋπολογισμό, μειωμένο προϋπολογισμό. Όμως, υποτίθεται ότι τα λεφτά του ΕΟΠ θα καλύψουν τις ανάγκες των ανασφάλιστων. Ακόμα και αν γινόταν αυτό που δεν γίνεται, ουσιαστικά εμείς χρηματοδοτούμε τον ΕΦΚΑ, ο ΕΦΚΑ τον ΕΟΠ και ο ΕΟΠ τα νοσοκομεία. Πράγμα όμως που στον ΕΦΚΑ γίνεται μαχαίρι. Εκεί πέφτει η λεπιτόμος. Δεν πάνε τα λεφτά στις συντάξεις, δεν πάνε τα λεφτά στην υγεία, πάνε στους δανειστές, πάνε στον καπιταλισμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό είναι μια απάτη αυτό που λέει η κυβέρνηση περί δωρεάν περίθαλψης των ανασφάλιστων. Κάτι ψίχουλα μένουν από τον ΕΟΠ και από τον κρατικό προϋπολογισμό για να έχουν πρόσβαση. Όμως πρέπει να πούμε εδώ ότι το λαϊκό κίνημα όλη τη δεκαετία την προηγούμενη έχει παλέψει με νύχια και με δόντια για να μπαίνουν δωρεάν οι ανασφάλιστοι. Μας κυνηγούσαν στα επίκοντα, μας κυνηγούσαν στα εξωτερικά ιατρία που κλείναμε το 5 ευρώ. Μας απειλούσαν. Όλες οι κυβερνήσεις. Και αναγκάστηκαν κάτω από τη λαϊκή πίστη να πάρουν έστω αυτά τα υποτυπώδη μέτρα για τα οποία όχι μόνο δεν πρέπει να επέρονται, πρέπει να ντρέπονται για τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων. Όλα αυτά και πολλά άλλα σε όλα τα νοσοκομεία και στα κέντρα υγεία του Λεκανοπεδίου που έχουμε κάνει σε όλα παρέμβαση. Συγγνώμη λίγο. Στους πυρόπληκτους, στους πλημμυρόπληκτους, στους μετανάστες, στους πρόσφυγες. Εμείς οι μαχόμενοι υγειονομικοί ήμασταν πρώτοι και πανταχού παρόντες. Οι παρεμβάσεις μας και η ολοκληρωμένη θέση μας ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά έχουν γεμίσει τα νοσοκομεία με οκανά και απ' έξω είναι οι έμποροι που παίρνουν την μεθαδόνη, αυτή που έδινε ο Χίτλερ για να απαλλαγούν από την ηρωίνη, και εμπορεύονται τη μεθαδόνη. Αυτό κατάφεραν με τη δίθεν συντήρηση της βλάβης. Αναφέρθηκε και ο σύντροφος ο Πρωτούλης πριν και ο Νίκος ο Σοφιανός. Τι έχουν κάνει, έχουμε κάνει αγώνα για την υγεία των παιδιών, για την υγεία των ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού, για τα πάρκα, για υγιές περιβάλλον, για την πρόληψη της μάστιγας των τροχαίων, με εκατοντάδες νεκρούς κάθε χρόνο. Μίλησε κανείς από αυτούς? Πήρε μέτρα κανείς από αυτούς που κάθε οικογένεια θρηνεί και ένα νέο θύμα? Κανένας. Στον αντίποδα της αθλειότητας, της εγκατάλειψης των σημερινών πλην λακεδαιμονίων δημάρχων και περιφερειαρχών και κυβερνητών, το πλην λακεδαιμονίων ξέρετε που αναφέρεται, στον πρωτομάστερο του οπορτουνισμού, για όλους αυτούς, όπως και αν ονομάζονται, δεξιοί, κεντρώοι, αριστεροί, ακροδεξιοί, φασίστες, για όλους αυτούς, πλην λακεδαιμονίων, η υγεία είναι εμπόρευμα. Υπακούει στη λογική κόστους ωφέλους. Αγοράζεται και πουλιέται. Γι' αυτό επενδύουν όπου υπάρχει κέρδος και πετσοκόβουν όπου υπάρχει κόστος. Αυτή είναι η θεμελιώδης διαφορά μας. Εμείς είμαστε για την υγεία του λαού το φως. Εμείς είμαστε το φως. Αυτοί όλοι τους είναι το μισοσκόταδο ή το απόλυτο σκοτάδι. Έτσι παλεύουμε και έτσι μπορεί να νικήσει ο λαός.